Καλησπέρα σας, κύριε Καβαθά. Καλησπέρα κύριε Στόβουλε, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Ήθελα αρχικά ένα πρώτο σχόλιο για την τελευταία απόφαση για τον τρόπο λειτουργίας των κλειστών χώρων διασκέδασης. Δεν θα υπάρχουν δύο κατηγορίες, μία κατηγορία μόνο για εμβολιασμένους. Ακούσατε και από τον Υπουργό σήμερα τις διευκρινήσεις. Πώς το σχολιάζετε? Σε κάθε περίπτωση εργαλειοποιείται ο κλάδος της εστίασης, λειτουργεί ως μοχλός για την άσκηση πίεσης στους συμπολίτες μας που δεν είναι εμβολιασμένοι και μας βάζει σε μια δύσκολη θέση, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης και αναψυχής έχουμε οικοδομήσει μια προσωπική σχέση με τους πελάτες, με κόστος και χρόνο που χρειάζεται για να γίνει κάτι τέτοιο. Μια αλλαγή είναι ότι δεν έχετε την δύσκολη απόφαση να πάρετε για το αν θα κάνει το κατάστημα αμιγός ή μεικτό. Από την άλλη όμως πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους από εσάς το μέτρο πλέον. Όχι σε όλους από εμάς. Ναι. Στην εστίαση, στα υπαίθριους χώρους. Ναι, στους κλειστούς χώρους, έχετε δίκιο. Ναι. Μόνο στους κλειστούς μιλάμε, στους υπαίθριους. Ισχύει μεικτό χώρο. Σωστό, σωστό. Εννοούσα ότι σε όλους τους χώρους αυτούς τους κλειστούς θα πρέπει να κάνετε έλεγχο στην είσοδο των πελατών. Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί κόστος στις επιχειρήσεις, γιατί χρειάζεται ένα άτομο να είναι μόνιμα στην είσοδο και να κάνει το check-in, τον έλεγχο δηλαδή του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Αυτό συνεπάγεται ένα κόστος από 1.000 ευρώ κατελάχιστο και ανάλογα τις ώρες λειτουργίας μιας επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη, επιχειρήσεις που λειτουργούν all day, αντιλαμβάνεστε ότι θα διπλασιάσουν το κόστος αυτό. Δεν έχουμε λύσει το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να επιβάλλω στους έστω εργαζόμενο να εμβολιαστεί. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ, COVID-free κατάστημα, αλλά οι εργαζόμενοι δεν υποχρεούνται να είναι εμβολιασμένοι. Αυτό είναι λίγο οξύμορο. Και δημιουργεί και θέματα σχέσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, διότι κάποιος που δεν θέλει να εμβολιαστεί, εγώ δεν μπορώ να τον πιέσω. Από την άλλη μεριά αντικαθίσταται το εμβόλιο με rapid test για τον εργαζόμενο. Ναι. Τώρα, ακούσαμε και τον Υπουργό σήμερα, κύριε Καβαθά, θα συνοδευτεί η εφαρμογή της απόφασης με κάποια επιδότηση της εφαρμογής της από εσάς, από το Υπουργείο? Όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο. Θα επιβαρύνει εσάς το κόστος αυτής της εφαρμογής του μέτρου? Η εφαρμογή δεν έχει κόστος, γιατί την κατεβάζεις από το Open Door. Έχει έμεσο, δεν χρειάζεται προσωπικό για να κάνει τους ελέγχους. Το προσωπικό σας το είπα. Είναι ακριβώς. Κατελάχιστο, εκεί έχει κόστος, όχι για εφαρμογή. Ναι, σωστό. Βέβαια. Είναι application, απλό application. Δεν είναι κόστος, αλλά είναι κόστος στη λειτουργία του. Εκεί έχουμε κόστος. Τώρα, εκτός από τα μέτρα αυτά, τα οποία θα εφαρμοστούν άμεσα, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, κάποιες αποφάσεις της κυβέρνησης που αφορούν τον χώρο της εστίασης και είναι ζητούμενο η εφαρμογή τους, όπως είναι οι επιδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ κτλ. Είχε δοθεί χρονοδιάγραμμα και φαίνεται ότι πήγαινε λίγο πίσω η διαδικασία. Ναι, έχει καθυστερήσει η διαδικασία. Αυτό αφορά τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης του προγράμματος, τους κατατόπους φορείς τη διαχείριση του προγράμματος. Εδώ πρέπει να πω ότι σήμερα εφτάχτως ο Υπουργός μετά την ανακοίνωση των μέτρων επισκέφθηκε τη ΓΕΣΕΒΕ και σήμερα μου είπε ότι μπαίνουν 88 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς των ωφελούμενων από το 7%. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, για ενίκεια και για ΦΠΑ έχουμε κάτι καινούριο? Το ζητούν πολλοί επαγγελματίες στην περιοχή μας. Ναι, ούτως ή άλλως το έχουμε ζητήσει και εμείς εγγράφω την περασμένη εβδομάδα από τον κύριο Πρωθυπουργό, μια επιστολή που στείλαμε με 6-7 σημεία ετοιμάτων προς τον Πρωθυπουργό. Και εδώ πρέπει να τονίσω ότι η λειτουργία των κλειστών χώρων ως αμυγών δίνει διέξοδο, αν θέλετε, στο 22% των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, οι οποίες δεν είχαν δυνατότητα λειτουργίας γιατί δεν είχαν εξωτερικούς χώρους. Αυτό έρχεται ως σωτηρία, αν θέλετε, όσο και αν φαίνεται περίεργο, σε σχέση με την απόσυρση του κράτους από μέτρα στήριξης. Δεν υπάρχει απαλλαγή ενοικίου. Φανταστείτε λοιπόν ή αναστολών. Φανταστείτε
τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εξωτερικούς χώρους, να συνεχιζόταν το lockdown, γιατί για αυτές μέχρι την Παρασκευή είναι σε lockdown ουσιαστικά, 8 μήνες δηλαδή τώρα, ναι. Και χωρίς κανένα μέτρο στήριξης, ήταν η πλήρης καταστροφή. Ελπίζουμε ότι για αυτές τις επιχειρήσεις θα λειτουργήσει θετικά. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κύριε Καβαθά, για τον χρόνο σας. Εγώ. Καλή συνέχεια. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.